Έχουμε τη μητέρα λοιπόν. Τη μαθήτρια που δέχθηκε επίθεση πάνω στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας, κυρία μου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι βίωσε το δικό σας το παιδί. Το παιδί απλά και μόνο εξέφρασε την άποψή του και κατέγραψε τα γεγονότα που γινόταν μέσα στο χώρο του σχολείου και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να στιγματιστεί και να δεχτεί επίθεση από συμμαθητές μέσα στο χώρο του σχολείου, όχι απλούς συμμαθητές, συμμαθητές φασίστες που συμμετείχαν στα επεισόδια με τον οποιοδήποτε τρόπο. Μάλιστα. Δηλαδή, βγήκε το κατήγγειλε και μπήκε μέσα στο σχολείο και τις επιτέθηκαν, τη χτύπησαν. Ακριβώς. Τη χτύπησαν σοβαρά, τη χτύπησαν πολύ. Τη χτύπησαν, καταρχήν δεν τη χτύπησαν άτομο. Τη χτύπησαν 4 με 5 άτομα, δηλαδή... Συμμαθητές της. Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο και τη σώκαε και τη προκάλεσε σωματικές, αλλά πιο πολύ ψυχική βλάβη. Συμμαθητές της ή εξωσχολικά στοιχεία. Ορίστε. Συμμαθητές της τη χτύπησαν. Συμμαθητές της, οι οποίοι ήταν αντίθετοι με τις απόψεις της και φυσικά ήταν καθαρά, όπως δηλώσαν και οι ίδιοι, στο χώρο του φασισμού. Και εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε στο εξής, για να αποφευθούν αντίστοιχα φαινόμενα. Εγώ, επειδή δεν θέλω να γίνει ένας νέος Παύλος Φίσας, θα προβώ στις όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Γιατί ακριβώς στη δημοκρατία έχει θέση αυτός που κρατά το μαχαίρι για να κόψει το ψωμί και όχι αυτός που κρατά ένα μαχαίρι για να κόψει μια ζωή. Στο σχολείο μέσα υπάρχουν δηλαδή θύλακες ακροδεξιοί από παιδάκια, μαθητές. Μιλάμε για 15χρονα τώρα. Και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό και εντείνουν τη δράση τους τώρα που επανήλθανε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα τηλεκπαίδευσης για τους γνωστούς λόγους. Γιατί ακριβώς βρισκόμαστε εν ώψη εκλογών μαθητικών συμβουλίων και είναι πάρα πολύ καλός ο τρόπος για να προβάλλουν, αλλά ουσιαστικά θα πρέπει να ξυλωθούν από όλους σε συνεργασία και με τους εκπαιδευτικούς και με τους μαθητές τους υπόλοιπους και με τους γονείς.